Να πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Αντώνη Ροκάκη, είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και μετά την εκλογική διαδικασία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Συγχαρητήρια λοιπόν για την επανεκλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ήθιστε να λέμε νέα σελίδα και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο στο τιμόνι, όμως ξεκινάει μια νέα περίοδος. Μια νέα περίοδος στην οποία θέλω έτσι ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, ότι βλέπετε να είναι ευκολότερη, να είναι δυσκολότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε άλλο, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι οι επόμενες σελίδες της επιχειρηματικότητας στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη θα δεχτούν πάρα πολλές προκλήσεις από πολλές πλευρές και πολλών ειδών. Συνεπώς πρέπει να είμαστε τιμοπόλεμοι, που λέμε εμείς οι επιχειρηματίες, έτσι ώστε να προστατεύσουμε εμείς από το θεσμό που εκπροσωπούμε την επιχειρηματικότητα στα Χανιά, αλλά γενικότερα όλοι οι Κρήτες, να το πω έτσι επικεφαλής, να προστατεύσουμε, να προτείνουμε και να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας. Προκλήσεις οι οποίες πού επικεντρώνεστε περισσότερο, δηλαδή αν λέγατε ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση τώρα, πια για τον κόσμο το επιχειρεί? Τεράστιο θέμα με την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τεράστιο θέμα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους που συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα, είτε έχει να κάνει με τα logistic, είτε έχει να κάνει με τα εν γέννη έξοδα μιας επιχείρησης, τα καθημερινά. Γενικότερα είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη, όχι μόνο στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, θα είναι πιο έντονα, να το πω έτσι, στο νησί μας. Να τα πάρουμε λίγο έτσι ένα-ένα και να ξεκινήσουμε με το κομμάτι των εργατικών χεριών και του εργατικού δυναμικού. Γιατί αυτή η έλλειψη? Ξέρετε, κάθε κλάδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είμαστε όμως μια περιοχή, μια περιφέρεια η Κρήτη, η οποία έχει πολύ έντονη και δυναμική επιχειρηματική ζωή, με πολλές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γιατί λοιπόν δεν βρίσκουν προσωπικό, ή να το πω αλλιώς, γιατί οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν απάντηση στα ζητούμενα τους στις επιχειρήσεις αυτές? Κυρία Σφαγιανάκη, είναι πολυποικιλιακό το πρόβλημα. Έχει να κάνει και με το δημογραφικό της χώρας γενικότερα και της Κρήτης φυσικά. Έχει να κάνει με την έξοδο ανθρώπων, οι οποίοι, δηλαδή όπως ήταν αρκετοί Βαλκάνοι, οι οποίοι ήταν στο νησί μας, στην περιοχή μας, είτε συζητάμε για Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, Πολωνία, οι οποίοι το τελευταίο χρόνο, λόγω του ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι μόνο εθνικό, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Όταν λοιπόν οι βόρειες χώρες Ευρώπης κυρίως έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μισθούς 2 και 3 φορές πάνω από τους μισθούς τους οποίους μπορούμε να δώσουμε εμείς, γιατί υπάρχει ένα πλαφόν και για μας επιχειρηματίες όσον αφορά τον κάθε τομέα του απασχολούμενου, του εργαζόμενου. Φύγαν λοιπόν αρκετοί άνθρωποι στο εξωτερικό, δηλαδή χάσαμε χέρια που ήδη υπήρχαν. Είμαστε λιγότεροι γιατί δείχνουν τα νούμερα ξεκάθαρα το δημογραφικό ως ένα τεράστιο ζήτημα. Παράλληλα, η ανάπτυξη που υπάρχει στο νησί είναι κάθε χρόνο έχει διψήφιο αριθμό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αν όλα αυτά λοιπόν τα βάζεις σε ένα παρανομαστή, σύν το ότι η στέγη στην Κρήτη, δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, από την Ηπειρωτική Ελλάδα ή από κάπου αλλού, τα έξοδα που έχει διαμονής, ειδικά διαμονής στην Κρήτη, είναι πολύ ψηλότερα από άλλους τόπους. Έτσι. Mm-hmm. Αν βάλουμε λοιπόν όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο εκρηκτικό το μείγμα. Άρα ουσιαστικά εγώ και το οποίο καταλαβαίνω, κύριε Ροκάκη, και από τα δικά σας λεγόμενα αλλά και από άλλους φορείς, είναι ότι με κάποιο τρόπο λίγο πληρώνουμε και τα απόνερα της κρίσης και του κόσμου ο οποίος έφυγε και δεν έχει κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του να επιστρέψει στον τόπο του. Πάντως συνολικά θεωρώ ότι και η επιχειρηματικότητα, κύριε Ροκάκη, έχει τα ίδια προβλήματα με οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας. Δηλαδή λίγο τους τίτλους αλλάζουμε, αλλά στο περιεχόμενο τα προβλήματα είναι τα ίδια. Είναι γεγονός αυτό και εμείς, κυρία Σφαγιανάκη, οι επιχειρηματίες είμαστε μέλος της κοινωνίας, είμαστε μέλη της κοινωνίας. Όταν ένα σπίτι, μια οικογένεια αντιμετωπίζει ένα θέμα όπως το παράδειγμα το ενεργειακό κόστος, το ίδιο ακριβώς θέμα, πολλαπλάσια φυσικά γιατί συζητάμε για άλλα μεγέθη, αντιμετωπίζει και μια επιχείρηση. Ναι.
είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι οι δεσμοί της κοινωνίας μέσα στα κύτταρά της. Ένα από αυτά είναι η επιχειρηματικότητα που διαχέεται παντού. Να πάμε λίγο στο κομμάτι της εξωστρέφειας, ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις στα Χανιά. Είμαστε εξωστρεφείς αρκετά και είναι αυτό ένα στοίχημα, δηλαδή να ανοίξουν λίγο τα φτερά τους οι επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, για εμάς εδώ στα Χανιά, από την πρώτη μέρα που, δηλαδή αρχές γενομένες από το 2018 που αναλάβαμε η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων, η Χανίων ήταν ένα στοίχημα. Είναι ξεκάθαρο ότι από τις εξαγωγές, γιατί γι' αυτό συζητάμε όσον αφορά την εξωστρέφεια, μπορούμε να πάρουμε απίστευτα μεγάλη υπεραξία από τα προϊόντα των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα που έχουμε, που συζητάμε για προϊόντα υψηλής ποιότητας, συζητάμε για προϊόντα μεγάλης αποδοχής στο εξωτερικό και μην ξεχνάμε ότι όταν απευθυνόμαστε για αγορές του εξωτερικού και συζητάμε για εξωστρέφεια, μιλάμε για οικονομίες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν πολύ παραπάνω ένα προϊόν από τη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα ή κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν οικονομικά τη δυνατότητα να το κάνουν. Συνεπώς, λόγω του ότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο απαραίτητα στον τουρισμό, στον τριτογενή τομέα, αυτό δεν σημαίνει ότι η άποψή μας είναι να αφήσουμε τον τουρισμό πίσω ή να μην δώσουμε την απαραίτητη ενέργεια. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να ρίξουμε βάρος, κατά την άποψή μας, στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές που μπορούμε να πάρουμε την προτιθέμενη αξία που έχουμε τη δυνατότητα οι αγορές αυτές να μας δώσουν και να γίνει ένας έτσι επαναπροσδιορισμός ανάπτυξης στο νησί μας, όχι μόνο στα Χανιά. Βλέπετε να έχει έτσι αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο οι συνάδελφοί σας και όσοι συμμετείχαν και στις εκλογές, γιατί αν δεν κάνω λάθος είχατε και αρκετά μεγάλη συμμετοχή, είχατε δηλώσει και ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συμμετοχή αυτή. Βλέπετε και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρηματιών και των ιδιοκτητών να επενδύσουν σε αυτό που λέγεται επιχειρή, να το δουν διαφορετικά από όλες τις απόψεις? Πράγματι είναι γεγονός ότι όσον αφορά τη συμμετοχή εδώ στο Επιμελητήριο Χανίων, σπάσαμε κάθε ρεκόρ από την ίδρυση του Επιμελητήριου Χανίων. Συμμετείχαν 4.000 ανθρώποι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό και είναι κάτι το οποίο αναβαθμίζει και το θεσμό και το φορέα. Μας τιμάει φυσικά και είναι και τεράστιο βάρος για εμάς που αναλάβαμε και πήραμε αυτό το ποσοστό. Τώρα, σε σχέση με την εξωστρέφεια που συζητάμε, φυσικά υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, διότι βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους να στρέφονται σε τυποποίηση της παραγωγής τους, είτε συζητάμε για λάδι, είτε συζητάμε για τυρί, είτε συζητάμε για χαρούπια, είτε διάφορα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Κρήτη, κάνοντας έτσι ένα βήμα ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν στο εξωτερικό τα προϊόντα αυτά υψηλής ποιοτικής αξίας και με μεγάλες προσδοκίες. Και πράγματι βλέπουμε και παρατηρούμε, και είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό, να κατακτούν αγορές δύσκολες του εξωτερικού, τα κρητικά, τα χανιώτικα, αλλά και τα ιερακλειώτικα προϊόντα, γιατί το νησί είναι ένα, να κατακτούν πολύ δύσκολες αγορές και να μπαίνουν σε μαγαζιά, σε εταιρείες που έχουν πάρα πολύ υψηλά στάνταρ. Βλέπουμε μια κλίση δηλαδή των ανθρώπων, των παραγωγών αλλά και μεταποιητών πλέον προς αυτό το τομέα. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω. Φυσικά το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για πιο εξειδικευμένα θέματα, αλλά έτσι με αφορμή και την επανεκλογή σας, επειδή οι εκλογές υπάρχουν και στα υπόλοιπα επιμελητήρια και έγινε πολλής λόγος προεκλογικά και γι' αυτή τη λεγόμενη σύμπραξη των επιμελητηρίων, κατά πόσο μπορούν να ενώσουν δυνάμεις για να διεκδικήσουν έτσι συνολικά και μια πιο δυναμική εικόνα και της Κρήτης συνολικά προς τα έξω. Βλέπετε να χτίζετε τέτοιες γέφυρες επικοινωνίας ακόμη πιο ισχυρές με τα υπόλοιπα επιμελητήρια? Εννοείται της Κρήτης. Ναι. Κοιτάξτε, από το 2018 που θεσπίστηκε ο θεσμός του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου, όπως και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης, να ξέρετε, είναι ενωμένα. Τα προβλήματα άλλωστε είναι κοινά για το νησί.
με κάποιες μικρές ιδιαιτερότητες σε κάθε περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα, αν θέλετε. Συνεπώς, είμαστε, να το πω έτσι, πολύ αγαπημένοι τα τέσσερα επιμελητήρια, οι τέσσερις προέδροι. Προφανώς θα προκύψουν και κάποιες αλλαγές από ό,τι φαίνεται και εκεί στο Ηράκλειο. Ναι, φαίνεται να έχουμε αλλαγές κοιτάλης. Από τα αποτελέσματα, όμως θέλω να είστε βέβαιοι ότι η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη έχει ένα πρόσωπο γενικότερα, έχει μία δυναμική. Προσπαθούμε και κάνουμε τα πάντα όσον αφορά τα συμφέροντα των κρητικών επιχειρηματιών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω καλή δύναμη στο έργο σας, καλή θητεία και φυσικά εδώ θα είμαστε για να τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα για τον κόσμο του επιχειρήν. Καλή συνέχεια, κύριε Ροκάκη. Θα είναι χαρά μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.